έχουν οι νέοι παίκτες την ίδια μοίρα. Ότι ανακατεύεται η τράπουλα, όπως είπε και η Ιωαννίτσα μας πριν, και σωστά το είπε. Διότι, παιδιά, την Κυριακή, τώρα ήρθε η ώρα του αποκλειστικού μας, σας έχω ούτε ένα, ούτε δύο, ούτε τρεις. Δείξτε το. Πέντε παίκτες νέους, παιδιά, μπαίνουν στο Survivor την Κυριακή. Εδώ, μέσα από την εκπομπή μας, είχαμε αποκαλύψει ότι θα μπει ο Σάκης, ο Κατσούλης και η Χριστίνα. Κεφαλά. Που την είχαμε γνωρίσει από το My Style Rocks. Τώρα να σας πω. Για τη σχέση μεταξύ τους. Ναι, ναι, περίμενε. Θέλω να σας πω ότι τη Δευτέρα. Θα τα πει. Τη Δευτέρα. Το έτσι ο Σάκης, η Χριστίνα και αυτά θα αποκαλύψουν στην κάμερα, παιδιά του Λόβι. Τη Δευτέρα σας έχω αποκλειστικές δηλώσεις. Τι γίνεται με αυτό το ερωτικό τρίγωνο. Τρίγωνο. Τι ακριβώς έχει συμβεί. Για να θυμίσουμε ότι και η Μαργιαλένα. Και η Μαργιαλένα Ρουμελιώτη ήταν με το Σάκη το Κατσούλ. Θυμάστε που ο Μάνος ο Μαγιάτης είχε πει το ρεπορτάζ ότι ήταν χρόνια μαζί, είχαν χωρίσει, μετά ήταν με τη Χριστίνα. Τώρα όμως, μαζί συμμετοχή. Ακριβώς. Όλοι αναρωτιόμαστε, γιατί εμείς καλά τα συζητάμε, τι λένε οι ίδιοι πρωταγωνιστές. Τι θα κάνουν όταν μπουν. Θα πούνε πολύ ωραία πράγματα. Την Κυριακή, όπως καταλαβαίνετε, ανατρέπονται και ανακατεύονται, γιατί ξέρουμε ότι οι δύο παίκτες θα μπουν, ο Σάκης και η Χριστίνα, στην μπλε ομάδα. Οι άλλοι τρεις, πού θα μπουν, παιδιά, στην κόκκινη μπλε ομάδα ή στην μπλε ομάδα. Αποκάλυψε. Οπότε καταλαβαίνετε τι ακριβώς. Αποκάλυψε μας και δεν μπορώ να με πιέζετε, δεν μπορώ. Σε παρακαλώ. θα τα δείτε την Κυριακή 9 η ώρα στο Survivor και φυσικά τη Δευτέρα αποκλειστικές δηλώσεις και συνεντευξούλες των παικτών που θα δούμε την Κυριακή. Και φυσικά Σάκης, Χριστίνα, Μαργιαλένα, μπερδεύτηκα. Τι έχουν να πούνε, παιδιά, για τις μεταξύ τους σχέσεις. Και επειδή λέγαμε για αναθεώρηση και εκτίμηση καταστάσεων και πραγμάτων, θα δούμε πολλά να συμβαίνουν.